Κουκισάν νομικού γίνεται μία λιμουζίν. Όχι αυτοκίνητο καρδιές μου, κορίτσι από τη Λιμός, στους σινεμάδες, προσεχώς. Ούτε εγώ το περίμενα, δεν το περίμενα καθόλου, μου ήρθε, ξέρεις, τελείως ξαφνικό. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, εμπιστεύτηκα τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον θαυμάζω χρόνια, θαυμάζω τη δουλειά του, δεν μπορούσα να πω όχι. Σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα όχι, ξέρεις, από φόβο για τα σχόλια που θα ακουστούν, γιατί είμαι σίγουρη θα ακουστούν πάρα πολλά. Μόνο πάρα πολλά. Όσα σέρνει σκούπα θα ακουστούν. Για Ρώτα και τη Ζέτα, έπεσαν οι ηθοποιοί να την εφάνε. Καλά, δεν πήρα κανένας το ρόλο, ούτε αυτοπροτάθηκα. Ήρθαν και μου κάναν μια πρόταση, την βρήκα πάρα πολύ τιμητική, όλο το casting είναι εξαιρετικό. Είπα να το δοκιμάσω. Είναι ένα ρίσκο που το πήρα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Τώρα τι θα γίνει, θα φανεί στο χειροκρότημα. Γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί, έχουν τελειώσει. Ναι, τελειώσανε. Τελειώσανε. Κρίμα, ήθελα λίγο ακόμη. Η Δόκισσα παίζει μια Γαλλίδα από τη Λιμός που έρχεται ο δικός στην Ελλάδα παρέα με δύο άντρες. Χωρίς μαθήματα υποκριτικής, το ξεκαθαρίζει να μην έχει μετά να λέει. Δεν είμαι ηθοποιός, σε καμία περίπτωση. Δεν έχω κάνει κανένα μάθημα. Ήταν το πρώτο πράγμα που είπα στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Δεν έχω ιδέα. Παρ' όλα αυτά, είχε την υπομονή και τη θέληση να με καθοδηγήσει και το έκανα. Τώρα δεν ξέρω αν θα μου δοθεί μια παρόμοια ευκαιρία. Ξέρεις, να είναι σε προστατευμένο περιβάλλον όπως ήταν αυτή. Αμ' έτσι έρχεται η Γλυκά, σιγά σιγά. Του Χρήστου Λούλη μη του τα πείτε βέβαια. Στην ταινία η Δούκισσα παλεύει με δύο άνδρες. Στην πραγματικότητα παλεύει με δημοσιεύματα που τη θέλουν σε παρέ από τον Χρήστο Χολίδη. Είμαι πάρα πολύ καλά, έτσι όπως είναι η ζωή μου και η προσωπική είναι πολύ καλά. Για τα προσωπικά σου, γράφει καλά. Είναι καλά, γράφονται πολλά. Τη μία χωρίζω, την άλλη παντρεύομαι, την άλλη είμαι έγκυος. Είναι καλά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Αν αλλάξει κάτι θα το μάθετε πρώτοι. Κρατάμε ήδη την ανάσα μας. Ξέρω ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του και ο καθένας θα γράψει αυτό που θέλει. Δεν με στεναχωρεί. Και μέχρι στιγμής, σας πω την αλήθεια, είμαι τυχερή. Όλοι οι δημοσιογράφοι μου έχουν φερθεί με πολύ ευγενικό τρόπο. Μα πώς αλλιώς να φερθούν σε μια λιμουζίν. Καταργούνται μέχρι την άνοιξη.